Γεια σας, γεια σας. Νέο επεισόδιο The Forest. Εδώ είναι το επόμενο επεισόδιο Μακελιό από Κανίβαλους. Τους κάψαμε όλους. Βέβαια με ενοχλούν τώρα όλα αυτά. Δεν με αφήνουν να φτιάξω πουντό. Να το. Ωραία. Για όταν χρειαστώ. Καινούριο item εδώ. Αυτό δεν ξέρω αν λειτουργεί σωστά. Έχουμε ας πούμε αλόι. Όχι, δεν θέλω να τη φάω. Μόνο να τη φάω μπορώ, ε. 24 marigold. 6 τσίκορι. Θέλω να τα φυτέψω. Γίνεται. Δεν ξέρω. Εδώ φτιάξαμε το τέλειό μας κατασκοπευτήριο και θα ήθελα σήμερα να μαζέψουμε αρκετά πράγματα. Έχουμε τέσσερις λαγούς εδώ πέρα. Καταρχήν να φάμε. Eat. Αυτό τι είναι? Σάπιο, το πετάμε. Ωραία. Για μαγείρεμα πάνω όλα αυτά. Τέλεια, πάρει και αυτό εδώ. Και αυτό. Αυτά από το μικρό δεν μπαίνουνε? Δεν μπαίνουνε. Αυτά τα μικρούλια όποτε σαπίσουν θα πάνε για πέταμα. Ωραία, να διάσει λίγο χώρος από εδώ πέρα. Λοιπόν, για το κατάνα τώρα. Δεν γίνεται από ό,τι βλέπω να του βάλεις πράγματα. Να γίνει ας πούμε πιο γρήγορο ή πιο αργό. Μπορείς να βάλεις το τσεκούρι αυτό μαζί με 3 sap και του βάζεις είτε δόντια είτε φτερά. Φτερά έχουμε 9, ε. Είτε φτερά για να γίνει πιο γρήγορο, δόντια για την ταχύτητα. Βλέπετε εδώ πέφτει η ταχύτητα και ανεβαίνει το damage. Ωραία. Αλλά αυτό. Όπα. Τα βαλά. Exit. Remove όλα. Μήπως το μπορώ να το κάνω με τη μία, ναι. Έχει, δεν ξέρω αν έχει. Λοιπόν, 124 είχαμε. Οκ, δεν πήγε τίποτα από αυτά. Εδώ μπορούμε να κάνουμε κάτι για την ταχύτητά του. Λοιπόν, ας βάλουμε αρκετά. Όχι ταχύτητα, να το κάνουμε έστω για το damage. Για το damage. Το βάλουμε κι άλλα. Όχι, δεν πάει άλλο. Ωραία, combine. Τι μου δείχνεις εδώ φίλε μου? Τι ωραίο. Α, τα βάζω εγώ όπου θέλω. Ναι, τα βάζω παντού όπου θέλεις. Να, και εδώ πέρα, και εδώ. Έχουμε παντού δοντάκια. Καλό αυτό που κάνω, να μπορώ να βάλω όπου θέλω εγώ τα δόντια, αλλά οκ, okay, βαριέμαι. Τέλεια. Ναι, να τα δόντια φαίνονται. Wow. Οκ. Okay. Μας έπεισες. Βγάλε το κατάνα έξω τώρα. Νερό δεν ήπιαμε. Τέλεια. Τέσσερις λαγοί εδώ πέρα και πάμε να βρούμε καινούριους. Αυτό τραβάει κάποιο ζόρι. Γιατί δεν βλέπω να μπορώ να το διαλέξω. Λαγός. Όχι. Σαύρα βρήκαμε. Και η σαύρα καλή είναι. Τι έκανα μωρέ, το ρίξα. Μπράβο παιχνίδι. Μου τρως τα στίξη χωρίς λόγο. Λοιπόν, σκεφτόμουν να μήπως μπορούσαμε να φτιάξουμε κάπως ένα πέτρινο τείχος από εδώ μέχρι την πρώτη παγίδα, από εδώ μέχρι τη δεύτερη,
Δεν ξέρω, μήπως αυτά τα τείχη σπάνε εύκολα. Βασικά όχι, να κάνουμε κάτι καλύτερο. Για να δούμε, υπάρχουν 3 platforms. Custom building. Hole cutter. Όχι, δεν μας νοιάζει. Tree house. Tree platform. Υπάρχει. Για να δούμε πώς φαίνεται. Δεν βλέπω κάτι προς το παρόν. Καμιά φορά το The Forest με κάνει να... Α, να το. Είναι αυτό το κόκκινο. Να το εδώ πέρα. Εδώ. Λοιπόν, από εδώ θέλω να ανεβαίνω. Ή εντάξει, το ρόπι είναι το τελευταίο πράγμα. Λοιπόν, θα φτιάξουμε εδώ μια πλατφόρμα και δίπλα-δίπλα θα το κλείσουμε με πέτρινο τείχος. Μακάρι να μην μπορεί να το σπάσει ένας κανίβαλος από τους επικίνδυνους. Γιατί θέλω να υποτίθεται ότι άμα έρθει κάποιος τέτοιος, αυτός ο τύπος μπορεί να μας σπάσει τα τείχη. Δεν είμαστε πουθενά ασφαλείς. Άρα, θα χτίσουμε την πλατφόρμα εκεί πάνω. Πάρουμε τα δέντρα από εδώ. Τα κούτσουρα. Θα χτίσουμε εδώ πάνω. Και όταν έρθει κάποιος τέτοιος στη βάση μας, ελπίζω να μην μπορεί να σπάσει ούτε τα πέτρινα τείχη. Για να μπορέσουμε να πάμε, υποτίθεται, εδώ πάνω. Και να ρίχνουμε βέλη από εδώ ή μολότοφ ή οτιδήποτε άλλο ρίχνουμε στους κανίβαλους όταν είμαστε σε έκτακτη ανάγκη. Λοιπόν, θα κόψουμε ένα δεντράκι από εδώ πέρα, άμα είναι. Να δούμε τώρα πόσο γρήγορα σπάνε τα δέντρα που κάναμε ένα upgrade στο τσεκούρι μας. Να δούμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Τι έγινε τώρα, περισσότερο πήρε. Δεν ξέρω. Όπως δεν πέφτει το ξύλο. Πέσε. Έπεσε. Ωραία. Αυτή η αγριόχειρη είναι πολύ ενοχλητική. Και είναι παντού. Είναι παντού. Τι έχει από εδώ. Βρίσκουμε καινούργια μέρη κάθε φορά. Να κόψουμε και από εδώ δεντράκι. Για να δούμε. Λοιπόν, θα τα πούμε όταν μαζέψω και τα υπόλοιπα δεντράκια. Τα λέμε σε λιγάκι. Και επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε και έχουμε μαζέψει τα ξυλάκια που θέλουμε. Να φτιάξουμε την πρώτη μας πλατφόρμα. 2 ακόμα χρειάζεται και έτοιμο. Ας ανέβουμε πάνω. Να δούμε, είναι βολικό. Από εδώ μπορούμε να πάρουμε και μια φωτογραφία από τη βάση μας, η οποία φαίνεται πολύ κλειστοφοβική. Από εδώ βλέπουμε σχεδόν τα πάντα. Νομίζω ότι από εδώ μπορείς να ενώσεις με γέφυρες. Το πήρε κάπου το μάτι μου. Να το. Από κάτω ακριβώς είναι. Tree bridge. Βάζεις γέφυρες από το ένα δέντρο στο άλλο και ταξιδεύεις έτσι. Και δεν σε ενοχλεί κανένας. Ωραία, και τώρα χρειαζόμαστε rock wall.
Ναι. Έχουμε Rabbit Fair, έχουμε δύο. Δεν έχουμε άλλο σκηνή. Ας κατέβουμε τώρα κάτω και να φτιάξουμε ένα μικρό rock wall, πέτρινο τείχος, για να μήπως και βοηθάει στο να μην μπορεί να μας πιάσει ο μεταλλαγμένος τείχος. Για να δούμε αν ισχύει κάτι τέτοιο, αφού πρώτα πάρουμε αυτά τα δύο κούτσουρα και τα βάλουμε στη θέση τους. Τι κάνεις φίλε μου, άσε το. Ωραία. Οι λαγοί έχουν εξαφανιστεί πάνω που τους χρειάζομαι. Εδώ έχει πολλούς η περιοχή. Λοιπόν, αυτό με το τείχος δεν ξέρω αν θα λειτουργήσει, η αλήθεια είναι. Ας το φτιάξουμε, να δω πόσες πέτρες χρειάζεται αυτό το πράγμα για να γίνει. Βασικά θα το φτιάξω από εδώ. Για να δούμε. Αν θέλω να φτιάξω ένα τείχος μέχρι εδώ, 20 πέτρες. Ο, 20 πέτρες είναι πολλές. Η μία πλευρά. Λοιπόν, μάλλον είναι πολλές. Δεν θα κλείσουμε όλη την περιοχή. Θα κλείσουμε. Όπα. Ει, μην μου κάνεις τέτοια. Νόμιζα ήταν κανίβαλος. Μου κάτσε με μαγκές. Λοιπόν, πέτρινα τείχη. Θα χτίσουμε από εδώ μέχρι εδώ, από εδώ μέχρι εδώ. Και μετά ένα δεύτερο, θα αφήσω ένα πολύ μικρό πορτάκι για να περνάω εγώ. Μετά θα βάλουμε από εδώ. Μέχρι εδώ. Και μετά εδώ κάτω. Φέρε μου το κατάνα. Τι θες εσύ εδώ? Δεν τα έχουμε κανονίσει να μην ξανάρθετε? Τουλάχιστον φορώντας βρακιά να έρχεστε. Σας το έχω πει. Ήταν κι άλλος ένας. Σε είδα. Θα αφήσω την πόρτα ανοιχτή άμα θέλετε. Κάθομαι και σας περιμένω. Βασικά κάθομαι για άλλο λόγο. Πρέπει να γεμίσει η ενέργειά μου και ταυτόχρονα αγναντεύω τον όμορφο καιρό και την ησυχία μου. Λοιπόν, γέμισε το στάμινά μου. Νάτος. Νάτος. Γιούρια! Χράτς, χρούτς, χράτς, χρούτς. Κανένας. Κανένας. Θα έρθεις μαζί μου. Είσαι ο νικητής του διαγωνισμού των καμένων πτωμάτων. Θα το βάλουμε εδώ στην άκρη. Ωραία. Και σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσω να φτιάχνω αυτό το τέλειο τείχος που θέλω να φτιάξω. Στην αρχή του επεισοδίου έψαχνα να βρω. Τουλάχιστον οι πέτρες βρίσκονται στο πάτωμα και δεν χρειάζεται να τις κόβουμε. Και είναι πάρα πολλές. Λοιπόν, στην αρχή του επεισοδίου έψαχνα να βρω λαγούς για να φτιάξω σακούλα που να χωράω πιο πολλές πέτρες πάνω μου, γιατί τώρα κουβαλάω μόνο 5. Δεν βρήκα
Και απλά τώρα θα κάνουμε πιο πολλές βόλτες. Να μια πέτρα. Να και άλλη πέτρα. Να και άλλη πέτρα. Δεν μπορώ να κρατήσω άλλες πέτρες. Εντάξει. Το καλό είναι ότι υπάρχουν παντού. Τουλάχιστον. 242 πέτρες. Μας δουλεύει το παιχνίδι. Ωραία. Το πρώτο μέρος φτιάχτηκε. Μπορώ να πηδήξω από πάνω. Α, μπορώ. Νομίζω τζάμπα τις φτιάχνω, αλλά νομίζω πηδάνε αυτές οι μεταλλαγμένοι. Άρα τζάμπα το φτιάχνω όλο αυτό, νομίζω. Τουλάχιστον ελπίζω ότι από αυτά που κάνω να παίρνετε εσείς κάποια ιδέα για το δικό σας gameplay και να καταφέρνετε να φτιάχνετε καλύτερα. Φύγεσαι από εδώ, είσαι άχρηστη πέτρα. Να φτιάξετε καλύτερες κατασκευές για να σώσετε τον εαυτό σας. Ναι. Αραχνούλες κάτω από τις πέτρες. Πέτρες υπάρχουν παντού. Αυτό είναι θετικό σημείο. Στοιχείο. Ωραία. Αυτό εδώ ολοκληρώθηκε ή όχι. Okay, θα κάνω μια μικρή παύση να μαζέψω κάποιες πέτρες και θα τα πούμε όταν μαζέψω κάποιες πιο πολλές ή απλά αν κάποιος έρθει και μου επιτεθεί κατά τη διάρκεια του ωραίου αυτού εξαιρετικού μαζέματος πετρών. Και επιστρέψαμε γιατί ακούμε μια γυναίκα να φωνάζει. Δεν έχει δοκιμάσει η γυναίκα ακόμα το 2. Τι βαράς μωρέ, τι βαράς. Ωραία. Νύχτωσε. Έκανα αρκετή πρόοδο με τις πέτρες. Δεν είναι τόσο δύσκολο, είναι απλά βαρετό. Ενώ τα δέντρα είναι και βαρετά και δύσκολα γιατί σου παίρνουν όλο το χρόνο με το τσεκούρι. Ολοκλήρωσα όλη αυτή την πλευρά και έμεινε λίγο ακόμα. Η πρόοδός μας είναι αξιοζήλευτη. Καλά, όχι και τόσο, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, ας μαζέψω κάποιες πέτρες καθώς γυρίζω σπίτι μου και θα πω από την πίσω πόρτα. Για να φάμε και κάτι. Καθώς θα βάλουμε και καινούριο φαγητό εδώ. Αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Λίγο πολύ αποκτήσιμο κάναμε ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε. Και έμεινε μόνο τώρα να πάμε σε καμιά σπηλιά να εξερευνήσουμε. Μήπως να νικήσουμε για τον πρώτο μας μεταλλαγμένο. Με φλεγόμενα βέλη ή με το καινούργιο μας κατάνα, μάλλον με τα βέλη, γιατί από κοντά δεν πρόκειται να πάω. Και ίσως κάπου τότε να σταματήσει η σειρά, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Ίσως να γυρίσω με multiplayer, θα δούμε. Κάπως έτσι είναι τα σχέδιά μου προς το παρόν. Ωραίο παιχνιδάκι το The Forest. Αρκετά τρομακτικό για τα γούστα μου και αρκετό κόψιμο ξύλων. Πάρα πολύ κόψιμο ξύλων, παιδιά. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε όλοι καλά.
Αφήστε ένα like και ένα σχόλιο για ό,τι άμα σας άρεσε ή ό,τι θέλετε να μου πείτε. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Άντε, γεια σας.